Έρχομαι στις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ που αφορούν την Κρήτη, που αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία τους λόγω έλλειψης προσωπικού, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ταλαιπωρία χιλιάδων ασφαλισμένων. Μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση στη διαδικασία έκδοσης των συνταξιοδοτικών αποφάσεων, στην πληρωμή των επιδομάτων μητρότητας και λογίας των αναρωτικών αδειών και ούτω καθεξής. Βέβαια δεν αφορά μόνο την Κρήτη, αφορά όλη τη χώρα αυτό το θέμα. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι εκκρεμείς αιτήσεις για συντάξεις κύριες και επικουρικές στο ΕΦΚΑ του Ηρακλείου είναι παραπάνω από 10.000. 10.000 παραπάνω. Στα Χανιά τον Δεκέμβρη του 2018 έφταναν στις 2.316 και σήμερα ανέρχονται στις 4.063. Κατά συνέπεια, χιλιάδες ασφαλισμένοι βρίσκονται σε αδιέξοδο, κύριε Υπουργέ. Οδηγούνται σε οικονομική ασφυξία, όμοιροι της ακολουθούμενης διαχρονικά πολιτικής για την κοινωνική ασφάλιση. Η υποστελέχωση των υπηρεσιών ΕΦΚΑ στην Κρήτη είναι τέτοια που σήμερα στο Ηράκλειο υπηρετούν μόνο 70 εργαζόμενοι. Και το πρόβλημα θα επιδεινωθεί περαιτέρω με την επικείμενη συνταξιοδότηση πάνω από 10 εργαζομένων. Στα Χανιά υπηρετούν μόνο 49 εργαζόμενοι και οι 9 είναι σε επιτελικές θέσεις. Αφού πέρα από τις συνταξιοδοτήσεις του μόνιμου προσωπικού, το Φλεβάρι του 20 απολύθηκαν οι 12 συμβασιούχοι που είχαν προσληφθεί με το πρόγραμμα ανέργων πτυχιούχων του ΟΑΕΔ. Στα παραπάνω έρχεται να προσθεθεί και ο υπαρκτός κίνδυνος απόλυσης εκατοντάδων εργαζομένων με δικαστικές αποφάσεις στο ΕΦΚΑ, γεγονός που με ακρίβεια οδηγεί στην ολοένα και μεγαλύτερη απαξίωση του ΕΦΚΑ στην Κρήτη. Τα παραπάνω, εκτός από τις συνέπειες στη λειτουργία της υπηρεσίας του ΕΦΚΑ, έχουν ως άμεση επίπτωση την εντατικοποίηση για τους εργαζόμενους, που δεν επαρκούν για το τεράστιο όγκο δουλειάς που καλούνται να διεκπαιρεώσουν. Η κατάσταση οξύνθηκε και με το κλείσιμο του γραφείου ΟΓΑ στο Ηράκλειο, που είχε ως αποτέλεσμα να μεταφερθούν όλες οι αρμοδιότητες στον ΕΦΚΑ, χωρίς όμως να γίνουν οι αναγκαίες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Σας ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, σε ποιες επίγουσες ενέργειες θα προβεί η κυβέρνηση για να στελεχωθεί πλήρως με μόνιμο προσωπικό η υπηρεσία ΕΦΚΑ στην Κρήτη και να αναβαθμιστεί η υλικοτεχνική της υποδομή, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στην εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων. Να σταματήσει αυτό το έσχος στις καθυστερήσεις, στην έκδοση και αποδομή των συντάξεων. Κύριε Υπουργέ. Κύριε Συντηχάκη, όντως με την ερώτησή σας αναδεικνύεται ένα πρόβλημα που στο Υπουργείο Εργασίας αποτελεί ζήτημα πρώτης προτεραιότητας. Γνωρίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο ΕΦΚΑ τόσο στα Χανιά όσο και στην υπόλοιπη χώρα, η δημιουργία αυτού του πραγματικά γιγαντιαίου ασφαλιστικού φορέα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα αποτέλεσε μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Η συνένωση όλων των ασφαλιστικών ταμείων κάτω από μια κοινή και ενιαία διοικητική δομή ήταν μια απαραίτητη μεταρρύθμιση, η οποία όμως εξαιτίας προχειρότητας με την οποία έγινε, οδήγησε σε μια σωρία προβλημάτων. Η σημερινή κατάσταση με τις συντάξεις πράγματι δεν περιποιεί τιμή σε κανένα και το γνωρίζουμε όλοι μας πολύ καλά. Γι' αυτούς ακριβώς τους λόγους το Υπουργείο Εργασίας και η διοίκηση του ΕΦΚΑ έχουν προβεί σε μια σειρά ενεργειών για να αντιμετωπίσουν το μακροχρόνιο αυτό πρόβλημα. Πρώτον, με νομοθετική ρύθμιση για την προκαταβολή του ποσού της Εθνικής Σύνταξης σε όλους τους υποψήφιους συνταξιούχους που βρίσκονται εν αναμονή της έκδοσης της απόφαση συνταξιοδότησή του. Πρόκειται για ένα καθαρά ανακουφιστικό μέτρο που μόνο στόχο έχει να περιορίσει τις συνέπειες που υφίστανται οι υποψήφιοι συνταξιούχοι εξαιτίας των διοικητικών αδυναμιών. Όμως, σε αντίθεση με όσα αναφέρετε στην ερώτησή σας, σε καμία περίπτωση η προκαταβολή αυτή δεν υποκαθιστά την καταβολή της κανονικής του σύνταξης. Αυτή φυσικά έχει να τους αποδοθεί κανονικά και στο ύψος που προβλέπεται για τον κάθε συνταξιούχο. Μέτρο δεύτερο είναι η τοποθέτηση project manager με αποκλειστική αρμοδιότητα τον ευρύτερο συντονισμό των απαιτούμενων ενεργειών ώστε να προχωρήσει η διαδικασία όσο το δυνατόν ταχύτερα. Μέτρο τρίτο, η ενεργοποίηση ειδικής ομάδας 100 συνταξιούχων πρώην υπαλλήλων του ΙΠΑ με εμπειρία σε θέματα απονομής συντάξεων. Μέτρο τέταρτο, η πρόσληψη συμβασιούχων οικονομολόγων και τοποθέτησή τους στον τομέα της απονομής συντάξεων. Μέτρο πέμπτο, το χρηματικό μπόνους σε υπαλλήλους του ΕΦΚΑ που θα ασχοληθούν με όλα τα στάδια ρήμανση των συνταξιοδοτικών φακέλων πέραν των κανονικών τους υποχρεώσεων. Μέτρο έκτο, η ανανέωση της υλικοτεχνικής υποδομής του ΕΦΚΑ με σύγχρονους υπολογιστές, κάτι στο οποίο αναφέρεστε και εσείς. Μέτρο έβδομο, η αξιοποίηση πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης ώστε να επιταχυνθεί η ψηφιοποίηση όλων των ασφαλιστικών αρχείων. Η κατάσταση προφανώς δεν είναι εύκολη και δεν μπορεί να καλυτερεύσει με μαγικές λύσεις. Γνωρίζουμε πολύ καλά στο Υπουργείο τις προσπάθειες που καταβάλει το σύνολο των υπαλλήλων του ΕΦΚΑ για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στον αυξημένο φόρτο εργασίας. Δεν αρνούμε ότι προβλήματα υπάρχουν. Σας διαβεβαιώνω όμως ότι καθημερινά εργόμαστε
εργαζόμαστε για την επίλυσή τους. Ειδικά στο θέμα των εκκρεμών συντάξεων, μια κατάσταση που ταλαιπωρεί τους πολίτες για πάρα πολλά χρόνια τώρα, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να μειώσουμε τους χρόνους αναμονής. Στόχος του Υπουργείου είναι να παρέξει στον ΕΦΚΑ, μέσα στο πλαίσιο των υφισταμένων δημοσιονομικών δυνατοτήτων, κάθε δυνατό πόρο, είτε σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού, είτε σε επίπεδο οργανωτικό, είτε σε υλικοτεχνικής υποδομής. Για του λόγου του αληθές, σύμφωνα με στοιχεία των αρμόδιων διευθύνσεων του φορέα, έχει ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία προμήθειας νέων σταθμών εργασίας και εντός του μήνα έχει προγραμματιστεί η παράδοση και παραλαβή 123 ηλεκτρονικών υπολογιστών από την Περιφερειακή Υπηρεσία Συντονισμού και Υποστήριξης Κρήτης του ΕΦΚΑ στα καταστήματα του φορέα στο νησί. Αναφερικά με το προσωπικό του φορέα, μετά την έκδοση του οργανισμού, η διοίκηση του ΕΦΚΑ έχει προβεί σε ανακατανομή του ανθρώπινου δυναμικού με γνώμονα τη διατήρηση της εύρυθμης λειτουργίας του φορέα καθώς και την εξυπηρέτηση των πολιτών και του δημοσίου συμφέροντος. Ειδικά στο υποκατάστημα των Χανίων, έχουν προσθεθεί από τον περασμένο Αύγουστο 4 υπάλληλοι στο δυναμικό του, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των υπηρετούντων στους 49. Ως προς τις επικείμενες προσλήψεις προσωπικού στον ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τον ετήσιο προγραμματισμό, έχει ήδη εγκριθεί η διαδικασία για την πρόσληψη 186 υπαλλήλων και προφανώς κάποιοι από αυτούς θα τοποθετηθούν στα υποκαταστήματα του φορέα στην Κρήτη. Επιπλέον, αναφέρεστε στην ερώτησή σας σε κάτι που δεν είναι ορθό. Αναφέρεστε σε επικείμενες απολύσεις εκατοντάδων υπαλλήλων που υπηρετούν στον ΕΦΚΑ με δικαστικές αποφάσεις. Καταρχήν, ο συνολικός αριθμός των απασχολουμένων στο φορέα με αυτό το καθεστώς ήταν 157 σε όλη την Ελλάδα. Από αυτούς έχουν απολυθεί 11 άτομα βάσει οριστικών δικαστικών αποφάσεων. Όμως οι υπόλοιποι 146 έχουν όλοι παραμείνει στις θέσεις τους μετά από απόφαση του ΕΦΚΑ να παραιτηθεί από τη δυνατότητα άσκησης περαιτέρω ενδίκων μέσων και μάλιστα όλοι αυτοί οι υπάλληλοι μεταφέρθηκαν σε τμήματα απονομής συντάξεων. Συστάθηκαν δηλαδή προσωποπαγείς θέσεις για αυτές τις περιπτώσεις υπαλλήλων. Όλα αυτά σας τα αναφέρω έχουν ήδη ψηφιστεί και περιγράφονται στο άρθρο 104 του νόμου 4764 του 2020. Είναι δεκτή, κύριε Συντυχάκη, και η κριτική και η ανησυχία για τις αστοχίες και τα προβλήματα. Οφείλουμε όμως ταυτόχρονα να είμαστε ακριβείς και να μιλάμε με δεδομένα. Θα επανέλθω στη δευτερολογία μου με την αναλυτική περιγραφή όσων δρομολογούνται για τον εξυγχρονισμό της λειτουργίας του φορέα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, κύριε Συντάδη. Αν και δεν μπόρεσα, κύριε Πρόεδρε, να συγκρατήσω όλα όσα είπε ο κύριος Υπουργός, γιατί ήταν και πολύ γρήγορη αυτή, θα δω και τα πρακτικά ακριβώς τι έχετε πει στην πρωτολογία σας. Αλλά σε κάθε περίπτωση όμως, εάν κατάλαβα καλά και είναι τόσο ανθυρά όλα, όπως τα λέτε, γιατί κινητοποιούνται οι εργαζόμενοι? Οι εργαζόμενοι κινητοποιούνται ακριβώς για αυτά τα ζητήματα που σας έθεσα. Και μάλιστα αυτή η πολιτική της απαξίωσης, η υποβάθμιση δηλαδή των υπηρεσιών απονομής των συντάξεων του ΕΦΚΑ στην προκειμένη περίπτωση, είναι μια συνειδητή επιλογή διαχρονικά των κυβερνήσεων. Είναι μια πρακτική που την είχαν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις και εσείς ανέτοιμοι από καιρό το πηγαίνετε ακόμα πιο πέρα. Απόδειξη γι' αυτό οι ανακοινώσεις του Υπουργείου Εργασίας περί της συνδρομής πιστοποιημένων ιδιωτών στη διαδικασία έκδοσης σύνταξης στον ΕΦΚΑ, καθώς και η επιτάχυση της ιδιωτικοποίησης της επικουρικής ασφάλισης μέσω της άμεσης αγωγής κεφαλαιοποιητικού συστήματος, που είναι το κερασάκι στην τούρτα και απολύτως ενδεικτικό το τι μας επιφυλάσσεται. Όλα αυτά περί ψηφιακής σύνταξης, δανεικό προσωπικό, project manager, ιδιώτες στην απονομή των συντάξεων και ούτω καθεξής, είναι πραγματικά αφήγημα εμπεγμού, κατά την άποψή μας, εξαπάτησης, για να ανατροφοδοτείται αυτό τον κοινωνικό αυτοματισμό, ώστε να στραφεί η κοινωνία, να στραφούν οι αγανακτισμένοι συνταξιούχοι ενάντια στους δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Αυτός είναι ο στόχος, ένας από τους στόχους. Είναι άξονα πορείας. Ενώ τα γνωρίζετε τα προβλήματα, γιατί δεν τα λύνετε, γιατί δεν λύνονται? Και νομίζω ότι οι εργαζόμενοι σας έχουν κάνει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις, όπως και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας σας έχει κάνει. Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, πλήρως, με πλήρη εργασιακά δικαιώματα. Τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων, τους οποίους πετάξατε στον δρόμο, παρότι καλύπτουν πάγιες διαρκείς ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό των οργανισμών και έχουν και πολύτιμη εμπειρία στα επίμαχα αντικείμενα. Δεύτερον, με την επίλυση των απαράδεκτων φαινομένων της λειτουργίας του ΕΦΚΑ, όπως η μηχανοργάνωση, που δεν υπάρχει σε μια εποχή του 5G. Τι να πω, η στίβα φάκελη,
στα δωμάτια, οι καθυστερήσεις στις παροχές σε χρήμα των ασφαλισμένων, η απουσία σύγχρονων υποδομών και απαρχαιωμένων ηλεκτρονικών υπολογιστών που είναι άνω των 15 ετών και όλος ο εξοπλισμός. Άλλο πρόβλημα τα τηλέφωνα. Το τηλεφωνικό κέντρο λαμβάνει χιλιάδες τηλεφωνήματα κάθε μέρα. Δεν μπορούν οι εργαζόμενοι να εξυπηρετήσουν αυτόν τον κόσμο. Οι συνταξιούχοι κάνουν παράπονα ότι δεν σηκώνουν τάχατες στα τηλέφωνα, ενώ στην πραγματικότητα οι εργαζόμενοι δεν προλαβαίνουν να εξυπηρετούν τους εργαζόμενους. Και προσέξτε τώρα, εγώ προσωπικά και σας το λέω, παίρνω τηλέφωνο το διοικητή του ΕΦΚΑ για αυτές τις υποθέσεις. Το πήρα για παράδειγμα τηλέφωνο, του έστειλα μήνυμα και παρόλα αυτά δεν απάντησε για αυτά τα ζητήματα που σας θέτω και εσάς. Αυτά ήθελα να του θέσω, του διοικητή του ΕΦΚΑ. Και το κάνει συστηματικά και με άλλους από ό,τι έχω μάθει. Δηλαδή, αντί να ασχοληθεί με το βασικό ζήτημα ως διοικητής για την απονομή των συντάξεων, την επίσπευση της απονομής τους, της ενίσχυσης του προσωπικού, της διευκόλυνσης των συνταξιούχων κτλ., κατεβάζει το τηλέφωνο. Με τι ασχολείται, με την χαροργάνωση ασχολείται? Εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να το δείτε. Ευχαριστούμε. Οι εργαζόμενοι έχουν γίνει σάκος του box. Πρέπει να πάρετε άμεσα μέτρα έτσι ώστε να επιληθούν αυτά τα προβλήματα που σας ανέφερα. Ευχαριστώ. Ελάτε, κύριε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Συντηχάκη, αντίθετα από τον ισχυρισμό σας, νομίζω ότι απάντησα λεπτομερώς και στα δύο ερωτήματα τα οποία θέσατε στην ερώτησή σας και νομίζω ότι κάθε άλλο παρά ερώδυνη παρουσίασε την κατάσταση όπως ισχυριστήκατε εσείς. Όπως ανέφερα στην πρωτολογία μου, κατανοώ απολύτως τα προβλήματα που υπάρχουν συνολικά στη λειτουργία του ΕΦΚΑ. Η διοίκηση του φορέα προσπαθεί με συστηματικό τρόπο να βελτιώσει τη λειτουργία του. Σε αυτή την κατεύθυνση, επιτρέψτε μου να αναφερθώ ενδεικτικά σε κάποιες ενέργειες που έχουν υλοποιηθεί τους τελευταίους μήνες. Πρώτον, είναι ότι έχουν αποτυπωθεί όλες οι μηχανογραφικές διαδικασίες προκειμένου να υλοποιηθεί το νέο οργανόγραμμα. Η δράση αυτή πραγματοποιείται στα πλαίσια της συγχώνευσης και της μεταφοράς αρμοδιοτήτων των οργανικών δομών, των πρώην φορέων κοινωνικής ασφάλισης σε όλα τα επιχειρησιακά επίπεδα, όπως είναι για παράδειγμα οι συντάξεις ή οι παροχές. Δεύτερον, βρίσκεται ήδη σε καθεστώς υλοποίησης η μετάπτωση των πληροφοριακών συστημάτων των μεγαλύτερων πρώην συνταξιοδοτικών ταμείων, δηλαδή ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕ κλπ. Σε ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα με στόχο την αρτιότερη απονομή, εκαθάριση και πληρωμή των συντάξεων του φορέα. Τρίτον, υλοποιείται συγχρηματοδοτούμενο έργο ΕΣΠΑ με τίτλο Άμεση Απονομή Σύνταξης Άτλας με στόχο την αυτοματοποίηση έκδοσης των συντάξεων όλων των φορέων. Στην παρούσα φάση έχει ήδη αυτοματοποιηθεί η μεταβίβαση σύνταξης λόγω θανάτου σε όλους τους φορείς. Τέταρτον, ολοκληρώνεται το χρηματοδοτούμενο έργο του ΕΣΠΑ κατά πολέμηση της φοροδιαφυγής. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που θα αυξήσει την ένταση και την αποτελεσματικότητα των πραγματοποιούμενων ελέγχων για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Πέμπτον, βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωση στη συγκέντρωση των ασφαλιστικών χρόνων από όλα τα καταστήματα των πρώην φορέων κοινωνικής ασφάλισης στο ψηφιακό αποθετήριο ασφαλιστικής ιστορίας Atlas με στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας απονομής σύνταξης. Και έκτον, έχουν δοθεί ήδη προς τους πολίτες μια σειρά νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όπως είναι η διαδικτυακή υπηρεσία χορήγησης επιδόματος ασθένειας, η έκδοση ασφαλιστικής ενημερώτησης, η απογραφή έμεσων μελών και άλλα. Τι θέλω να πω με αυτά τα πράγματα? Έχουν γίνει πολλά, έχουν να γίνουν πολύ περισσότερα. Αλλά σε αυτά εδώ τα πράγματα όλα και δεσμευόμαστε και παρέχουμε όσο περνάει ο χρόνος. Κλείνοντας, επιτρέψτε μου να διευκρινίσω ότι δεν ισχυρίζομαι ότι η λειτουργία του φορέα είναι άψογη. Αυτό που είπα και προηγουμένως, κάθε άλλο παρά ρόδινη υπό ότι είναι. Σε πολλές περιπτώσεις παρουσιάζονται προβλήματα και αστερχίες που ταλαιπωρούν και τους πολίτες αλλά και τους υπολείλους του φορέα. Ωστόσο, θα μου επιτρέψετε να επιμείνω ότι η προσπάθεια που καταβάλλεται καθημερινά για τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών είναι διαρκής και ασταμάτητη. Σκοπεύουμε να παραμείνουμε προσιλωμένοι σε αυτόν τον στόχο και ο ενιαίος ασφαλιστικός φορέας της χώρας να γίνει μια σύγχρονη δημόσια υπηρεσία που θα ανταποκρίνεται με συνέπεια στις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις του ρόλου του. Σας ευχαριστώ πολύ.